Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον. Στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28-300. Καταφέρατε να πάρετε την νίκη σήμερα εδώ στην Ορεστιάδα. Δεν υποστήκατε δεύτερο στραβοπάτημα. Κάναμε κακίτα που μας άφησε λίγο πίσω βαθμολογικά. Σήμερα πήραμε την νίκη σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι από μια ομάδα που χρειαζόταν και αυτή τους βαθμούς και εμείς τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους. Κερδίσαμε, πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλύτερα. Κρατάω τους βαθμούς, προχωράμε και καλή συνέχεια, εύχομαι στην Ορεστιάδα. Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα η Ορεστιάδα ήθελε τους τρεις βαθμούς της νίκης, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από αυτό. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν κύλησε έτσι όπως θα θέλαμε. Δεν παίξαμε καλά σήμερα, ο Παπαϊχαϊκός δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Απλώς εμείς δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι. Για τη συνέχεια φυσικά δεν χάνονται οι ελπίδες της Ορεστιάδας, έτσι δεν είναι? Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια τα οποία μπορούμε να πάρουμε κάτι, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε, δεν πρέπει να κατεβάσουμε κάτω τα κεφάλια. Δουλειά και στο τέλος θα κάνουμε λογαριασμό. Μετά από δύο επισκέψεις εδώ στην Ορεστιάδα, κατάφερε ο Παπαϊχαϊκός τελικά να πάρει τη νίκη σήμερα. Κέρδιζαν οι γηπεδούχοι συνήθως στα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα καταφέρατε να πάρετε τη νίκη και να επιστρέψετε μάλιστα στα θετικά αποτελέσματα μετά το κακό αποτέλεσμα κοντρά στην Παραχαϊκή. Κοιτάξτε, εγώ θα απολογηθώ για την ομάδα του Παπαϊχαϊκού όταν είμαι εγώ προπονητής. Για την ιστορία δεν τη λαμβάνω και ποτέ υπόψη μου. Άλλωστε, εγώ είχα κερδίσει τον Παπαϊχαϊκό, αν δεν θυμάμαι καλά, η ομάδα μου 3-2, σε ένα μάτς με δυσκολία νομίζω στο tie break. Κοιτάξτε, παίξαμε αρκετά καλά σήμερα. Νομίζω ότι το δεύτερο σετ, εμείς δώσαμε δικαίωμα στο δεύτερο σετ στην Ορεστιάδα. Με λάθη στην επίθεση, ήμασταν πολύ κακοί σε αυτό το σετ. Μετά βελτιωθήκαμε και θεωρώ ότι το τακτικό σέρβις μας έδωσε την νίκη. Υπάρχει ένα γκρουπ από ομάδες που κυνηγάνε την τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή είστε εσείς στην τέταρτη θέση. Ποια είναι η στόχη από εδώ και πέρα για την ομάδα? Η στόχη για την ομάδα είναι να ανεβάσει την αθλητική απόδοση και να πάρει το μάξιμο από τον κάθε παίχτη. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θέση θα καταλάβουμε στη regular season, στην κανονική περίοδο και να πάμε στα playoffs. Προετοιμάζω την ομάδα για τα playoffs. Θεωρώ ότι θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση εκεί. Προετοιμάζομαι για jump service, 5 jump service και ένα float. Σήμερα δεν μας βγήκε, είδαμε ότι κινδυνεύουμε στο match και το γυρίσαμε σε float και πήγαμε στο τακτικό. Με αυτό το service όμως δεν μπορούμε να κερδίσουμε μεγάλες ομάδες. Η ομάδα θα προετοιμαστεί για να κάνει 5 jump service. Φάνηκε ότι το θέλατε πολύ, ίσως τα πολλά λάθη για άλλη μια φορά αποτέλεσαν και το λόγο που δεν πήρατε ούτε πόντο. Σίγουρα αυτή τη νίκη την είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ριζόμασταν τους 3 πόντους. Πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Απομένουν 2 αγωνιστικές με 2 πολύ καλούς αντιπάλους. Σήμερα ήταν μια ευκαιρία που παίζαμε στην έδρα μας, δεν τα καταφέραμε. Δεν μπήκαμε, πιστεύω, σχεδόν ποτέ στο παιχνίδι. Έξω να εξαιρέσουμε κάποια διαστήματα, παίξαμε ένα καλό βόλεϊ. Γενικά δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι, κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Πάντως, στις 2 αγωνιστικές που απομένουν, έχει δείξει και ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας, αλλά γενικά και ομάδες που είναι μέχρι την τετράδα, ότι όλα μπορεί να συμβούν στα μεταξύ τους παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, στον αθλητισμό τα πάντα συμβαίνουν. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εφόσον μαθηματικά είμαστε ακόμα ζωντανοί, σίγουρα το να παίξουμε στα play-out είναι στα χέρια μας. Από εκεί πέρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη συγκέντρωση. Πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί, όπως είπα και πριν, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.